Γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής περιμένει ο φίλος μου ο Κώστας Φιλιππέος και είναι στην Κύθνο. Είναι υποψήφιος δήμαρχος Κύθνου, πρώην αντιδήμαρχος, τώρα υποψήφιος δήμαρχος Κύθνου, λαλίστατος, δραστήριος, και λέω πρέπει να τρέξουμε γιατί μπορεί να χαθεί το σήμα να πάσα στιγμή. Δεν ξέρω αν βγεις δήμαρχος Κώστα, πρέπει να φτιάξεις λίγο και το σήμα μεταξύ άλλων. Πρέπει να φτιάξεις τους δρόμους, πρέπει να φτιάξεις πολλά πράγματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κύθνο. Α, τώρα σ' ακούω καλά. Σήμα... Από τα Θερμιά, από τα πανέμορφα Θερμιά. Σήμα καμπάνα, πεντακάθαρα σ' ακούμε. Πού βρίσκεσαι, Όταν μιλάμε μαζί σου, Δημήτρη, ναι? Δεν ξέρω τι συμβαίνει, έρχονται όλα ρόδινα. Ωραία. Έτσι είσαι και το σήμα αυτή τη στιγμή. Πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Είμαι σε μία από τις 99 παραλίες του νησιού. Είμαι στην πανέμορφη Νάουσα της Κύθνου. Έλα. Είδες, έχει σήμα για σένα. Άκου, έχει. Είμαι έχει... κάτω από ένα αλμυρίκι αυτή τη στιγμή. Απίστευτο. Απολαμβάνω τη θάλασσα. Φυσική δροσιά. Και τη δική σου παρέα. Φυσική δροσιά με τον καύσωνα που διανύουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Που έχει ξεκινήσει βέβαια από την Τετάρτη ο καύσωνας. Σήμερα Κυριακή. Η θερμοκρασία εξακολουθεί να είναι υψηλή. Λίγο χαμηλότερη φαντάζομαι στο νησί και αρκετά χαμηλότερη κάτω από το αλμυρίκι. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς όπως το λες. Είναι όπως ακούς και τα τζιτζίκια αυτή τη στιγμή. Κάτω από τα αλμυρίκια που βρίσκομαι. Σκάει ο τζιτζίκας. Έτσι ακριβώς. Έχει κόσμο το νησί. Και όλη την ομάδα του Real FM. Όλους τους ακροατές που ακούν, να τους προσκαλέσω στο νησί μας, στην Κύθνο. Είναι ένας κοντινός πανέμορφος προορισμός. Η παραλία που βρίσκομαι τώρα είναι μια παραλία πανέμορφη, μη οργανωμένη. Στο νησί μπορεί να βρίσκει ο επισκέπτης τα πάντα. Έχουμε οργανωμένες παραλίες. Έχουμε καλούς κατοίκους με πλούσια αισθήματα και προσφέρουν τη φιλοξενία σε όλους τους επισκέπτες. Και ένα από τα δυνατά του νησιού μας είναι το νησί της απλότητας και της φιλοξενίας. Μια φιλοξενία που και εσύ την έχεις απολαύσει πάρα πολλές φορές. Να σου πω κάτι, Κώστα, όμως θέλω να ευχαριστήσουμε εσένα προσωπικά, γιατί έχεις συμβάλει τα μέγιστα για την ανάπτυξη του νησιού μας και για την προβολή του νησιού μας. Και δεν θα σταματήσω να σε ευχαριστώ εσένα, Δημήτρη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι και εγώ έχω βάλει ένα πετραδάκι στο να ανέβει το νησί πάρα πολύ στην εκτίμηση του κόσμου. Είμαι υποψήφιος δήμαρχος στην Κύθνο. Κάνουμε μια προσπάθεια 8 Οκτώβρη. Πιστεύω οι πατριώτες μας να στηρίξουν αυτό το νέο εγχείρημα. Είμαστε μια δυνατή ομάδα, νεανική ομάδα. Και με άτομα με εμπειρία. Και θα βάλουμε σήμα σε όλες τις παραλίες του νησιού, δεσμεύομαι. Ωραία, τώρα μια και. Ναι, πέρα από το σήμα, τώρα που έκανα και λίγη πλάκα, πες μου κάτι. Ουσιαστικά, αν εκλεγείς δήμαρχος, μια και το ανέφερες τώρα, δεν είχα σκοπό να πάω στα δημοτικά από τώρα, είναι νωρίς. Η Κύθνος, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει και που καλείται να αντιμετωπίσει? Π.χ. υπάρχει πρόβλημα με το νερό, μου το λέει όλος ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένα πρόβλημα με το νερό. Υπάρχει πρόβλημα με το οδικό δίκτυο, σε ακούω, ναι. Ναι, το δικό δίκτυο βελτιώθηκε με τη βοήθεια της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του περιφερειάρχη του κ. Γιώργου του Χατζημάρκου. Τα κομμάτια τα οποία είχαν ξύσει το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, τα συνεργεία αποκαταστάθηκε και έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος δρόμος. Πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το χωρικό αντιπεριφερειάρχη του Γιώργου του Λονταρίδη και το περιφερειάρχη μας του Γιώργου του Χατζημάρκου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα φέτος, Δημήτρη, είναι το ακτοπλοϊκό. Πριν πάμε στο ακτοπλοϊκό, γιατί θα πάμε εκεί, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο ακτοπλοϊκό. Με το νερό, τι γίνεται? Γιατί, για παράδειγμα, γιατί στο λέω, η Τζιά απέναντι, Κώστα, η Τζιά απέναντι, δίπλα είναι. Η δήμαρχος μου έλεγε ότι έχουν νερό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί έχει η Τζιά νερό και η Κύθνος δεν έχει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα στο νησί. Πάλι καλά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να φύγει κάποιο επισκέπτη να πει πήγα στην Κύθνο και δεν είχα να κάνω μπάνιο. Εντάξει. Πράγματι τα παιδιά του Δήμου είναι πολύ φιλότιμα. Μπορώ να σου πω από τα ξημερώματα τρέχουν για να προλάβουν. Τέλεια. Και είναι μπροστά πολλές φορές από τα γεγονότα. Τέλεια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί με ανακουφίζεις. Πέρα από το ωράριό τους, δίνουν καθημερινή μάχη για να κρατήσουν στο νησί τις παροχές προς τους επισκέπτες. Προς επισκέπτες. Ωραία. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά στα ακτοπλοϊκά, κρατάω το θετικό. Είναι τα ακτοπλοϊκά, το θετικό είναι το θέμα υγείας βασικό, έτσι. Mm-hmm. Το θέμα υγείας. Έχουμε 3 αγροτικούς γιατρούς. Τα παιδιά προσπαθούν για τα πάντα. Πιστεύουμε να έχουμε και ένα γιατρό με ειδικότητα. Το επόμενο διάστημα στο νησί, γιατί είναι απαραίτητος. Είμαστε κοντινός προορισμός. Έχουμε άμεση ανταπόκριση από το ΕΚΑΒ και οτιδήποτε περιστατικό είναι άμεσα μεταφέρεται στην Αττική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε οι επισκέπτες να φύγουν στο νησί να νιώσουν ασφάλεια. Γιατί, ναι, δεν έχουμε τις μεγάλες υποδομές σε νοσοκομείο, αλλά έχουμε όμως ένα πολύ δύναμο περιφερειακό ιατρείο και έχουμε και κάποια παιδιά που εργάζονται μέσα πάλι φιλότιμα.
και είναι απήκουση οτιδήποτε χρειαστεί. Πες μου λίγο μετακτοπλοϊκά τι γίνεται, γιατί αίτημα των θερμιωτών είναι πιο συχνά δρομολόγια από τον Πειραιά. Η Ζάντε θα πρέπει να της πούμε συγχαρητήρια, γιατί επέστρεψε στο νησί με το δρομολόγιο της Κυριακής και κάποιες άλλες αλλαγές που έκανε, εν πάση περιπτώσει, και είναι η μόνη εταιρεία που δίνει το παρόν στο νησί, σωστά? Από Πειραιά, από λιμάνι του Πειραιά. Γιατί από Λαύρο υπάρχει η καθημερινή σύνδεση. Δεν το συζητώ. Η καθημερινή σύνδεση είναι οι τρεις-τέσσερις εταιρείες με τα επιδοτούμενα, οι πέντε με τα επιδοτούμενα. Από τον Πειραιά είναι μόνο η Ζάντε Φέρις. Πράγματι πρέπει να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση της Ζάντε Φέρις, όπου μας έβαλαν ξανά το δρομολόγιο της Κυριακής, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, πέρα των επισκεπτών, πάρα πολλοί κάτοικοι του νησιού μένουν στα δυτικά προάστια Εγάλεο, Περιστέρι. Και είναι απαραίτητο να μετακινηθούν και οι κάτοικοι του νησιού. Δηλαδή, ναι, μένω τουρίστα σίγουρα, αλλά να μην ξεχνάμε και τον ντόπιο. Βέβαια, γιατί ο ντόπιο έρχεται να δουλέψει και να. Πρέπει να πάει σε ένα γιατρό να κάνει μια εξέταση. Ναι, όχι... Πρέπει να πάει το παιδί του στον παιδίατρο για μια εξέταση πάλι. Να πάει για μια δουλειά στον Πειραιά, στην εφορία. Να πάει στο ΙΚΑ. Γι' αυτό μα εξυπηρετεί πάρα πολύ. Ναι, και εξυπηρετεί. Αλλά και πέρα των άλλων είναι και η διασύνδεσή μα με τα υπόλοιπα νησιά των δυτικών κυκλάδων, έτσι. Ναι, σωστά. Ο Πειραιάς εξυπηρετεί όχι μόνο εκείνους που είναι στην Κύθινο και θέλουν να πάνε στον Πειραιά, όπως είπες εσύ, στα δυτικά προάστια για μια δουλειά, αλλά και εκείνους που ζουν στην Αθήνα και έρχονται το Σαββατοκύριακο μόνο για δουλειά στην Κύθινο, στα μαγαζιά τους, στις επιχειρήσεις, να βοηθήσουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ναι, και μετά πρέπει να ξαναγυρίσουν στις άλλες δουλειές τους της Αθήνας. Του Εγάλεο, του Περιστερίου, του Πειραιά. Είναι και ιδανική η ώρα που έχουν βάλει το συγκεκριμένο. Είναι βραδινή, βεβαίως. Ναι. Έχει όλη την ημέρα μπροστά του. Ο επισκέπτης, ο κάτοικος, ο φίλος του νησιού που θέλει να ταξιδέψει για τον Πειραιά και έχει κερδίσει όλη την ημέρα. Μπορεί να κάνει κάτι το όμως. Του, να ξεκουραστεί και να φύγει το βράδυ. Να πω κάτι όμως, Κώστα Φιλιππέ, που δεν ξέρω αν συμφωνείς. Μπράβο στη Ζάντε και ξανά μπράβο στη Ζάντε Φέρις. Και εγώ προσωπικά είμαι πολύ φίλος με όλη τη διοίκηση της εταιρείας και συνεργάζομαι μαζί τους και με το Real FM έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές και για διαγωνισμούς και με διαφήμιση που έχουν βάλει οι άνθρωποι εδώ στο σταθμό, στο Real Group συνολικά, οι άνθρωποι της εταιρείας. Αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Μήπως πρέπει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε μια περίοδο που αναπτύχθηκε η Κύθνος. Και μήπως πρέπει να ενώσουμε όλοι οι θερμιώτες τη φωνή μας προς αυτή την κατεύθυνση, να ακούσει εκεί το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ότι χρειάζεται περισσότερα και τακτικότερα δρομολόγια σύνδεσης της Κύθνου με τον Πειραιά και του Πειραιά με την Κύθνο. Συμφωνώ απολύτως. Θέλω και εγώ από τη μεριά μου και ως εκπρόσωπος επικεφαλής του συνδυασμού Ώρα για τα Θερμιά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τη διοίκηση της Ζάντε Φέρις που άκουσαν και έπεσαν πάνω στο πρόβλημα του δρομολογίου του συγκεκριμένου της Κυριακής και το επανέφεραν άμεσα. Θα ήμουν άδικος αν δεν παραδεχόμουν αυτή την προσπάθεια της Ζάντε Φέρις και τη συνεργασία τους. Σίγουρα ένας κούκος δεν φαίνει την άνοιξη. Εμείς, και μεταφέρω τώρα και την αγωνία όλων των κατοίκων της Κύθνου, αυτό με ενδιαφέρει ζητάμε να την επαναφορά των δρομολογίων από Πειραιά σε καθημερινή βάση, όπως το είχαμε πριν λίγα χρόνια. Αυθημερών. Δηλαδή να μπορεί να έρθει ο άνθρωπος το πρωί, ο επισκέπτης, ο φίλος του νησιού και το απόγευμα πάλι να φύγει για την Αθήνα. Πότε γινόταν αυτό, πριν από 10 χρόνια? Πριν λίγα χρόνια. Πριν λίγα χρόνια τι γινόταν, πώς ήταν τα δρομολόγια δηλαδή? Ήταν σχεδόν καθημερινά τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Ερχόταν το πρωί το πλοίο και το απόγευμα πάλι επέστρεφε για τον Πειραιά. Στο λέω γιατί εγώ δεν ήμουν τότε στο νησί. Άρα... Ναι. Σε σχεδόν καθημερινή βάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ενώ, και ενώ το νησί αναπτύσσεται, κάνουμε πισωγύρισμα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση. Για μένα αυτό είναι λάθος. Έτσι. Και εμείς το ζητάμε και τούμαστε προς τη διοίκηση της Ζάντε Φέρις, προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, προς όλους που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, αλλά δεν φταίει η Ζάντε Φέρις αυτό. Δεν φταίει η Ζάντε Φέρις. Δεν ρίχνουμε προς Θεού. Η Ζάντε Φέρις φτάνει. Προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ζητάμε να εισακουστούμε και να μπορούμε να δρομολογηθούν περισσότερα δρομολόγια για το νησί μας, γιατί είναι μεγάλες οι απαιτήσεις μας. Γιατί το νησί, όπως ξέρεις και εσύ καλά, κάθε χρόνο έχουμε μια ανωδική πορεία και πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει και από τα δυτικά προάστια και από άλλες περιοχές της Αττικής να ταξιδεύσει στον Πειραιά που τον εξυπηρετεί. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε κοντά στη Ζάντε Φέρις και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι. Δηλαδή, μας εξυπηρετεί τα δρομολόγια, γι' αυτό και όλες είμαστε κοντά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η Ζάντε Φέρις έκανε ήδη μια υπέρβαση. Έκανε ήδη μια υπέρβαση με το να. Έκανε μια υπέρβαση. Εισάκουσε την αγωνία όπως τη χαρακτήρισε των θερμιωτών και έβαλε τα δρομολόγια που μπορούσε να βάλει με δεδομένη τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, γιατί κάνει και την άγωνη γραμμή. Πιάνει. Κύθνο, Σέριφο, Σύφνο, Μήλο, Κύμολο και μετά πάει Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο και Σαντορίνη.
Σωστά. Δηλαδή η Ζάντε Φέρης δεν είναι. Πώς να σου το πω. Η Ζάντε Φέρης δεν πάει μόνο στην Κύθνο. Να νομίζει να καταλάβει. Στα νησιά μας. Μπράβο. Έτσι. Την περιμένει μια αγωνία και ο Φόλκο. Για όλο τον χρόνο. Γιατί μην ξεχνάς ότι το χειμώνα είναι το μόνο πλοίο που μένει. Έτσι μας εξυπηρετεί όλους εμάς. Τα νησιά που προανέφερε. Λοιπόν. Δηλαδή τα νησιά της Ερήφου, της Ύφνου και τα υπόλοιπα που είπες πριν λίγο δεν έχουν άλλο τρόπο να μετακινηθούν το χειμώνα. Εμείς σαν Κύθνος έχουμε και το Λαύριο. Τα νησιά τα συγκεκριμένα τα εξυπηρετεί και το χειμώνα η Ζάντε Φέρης. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ούτε να υποτιμούμε. Άρα το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πρέπει να δώσει τη λύση. Αυτό θέλω να πω. Ακριβώς. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να πέσει πάνω στα προβλήματα των νησιωτών, της Κύθνου, των κατοίκων και να μας δώσει μία λύση. Δεν ξέρω αν μπορούμε και τον Αύγουστο που θα έχει αυξηθεί ο κόσμος που θα επισκέπτεται τα νησιά μας και συγκεκριμένα την Κύθνο, αλλά πρέπει να δώσουμε μία λύση και μία βοήθεια. Να έχει βοήθεια σε εμάς. Εμείς το εγκαινιάσαμε, το βάλαμε στο τραπέζι ως θέμα συζήτησης, ως θέμα προς προβληματισμό. Θα το ξανασυζητήσουμε βέβαια, γιατί το νησί Ακριβώς. είναι πολύ ψηλά στη δική μου ατζέντα. Και δεν πρόκειται να το αφήσω και εγώ από την πλευρά μου έτσι το θέμα. Πόσο μάλλον αν έχω συμπαραστάτες όπως εσένα, Κώστα. Όπως είσαι δίπλα μας, είμαστε και εμείς δίπλα στον Δημήτρη. Και σε αυτή την κοινή προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς, γιατί είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί άμεσα. Είναι ένας τρόπος μετακίνησης. Και σας σου είπα και πριν λίγο, πρέπει να μετακινηθεί ένας πατέρας να πάει το παιδί του για μια εξέταση, ένας παππούς να πάει να κάνει μια εξέταση. Είναι και θέματα ζωτικής σημασίας. Ακριβώς. Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα για την Κύθνο γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Κώστα Φιλιππέο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό υπόλοιπο. Καλό μεσημέρι Κυριακή. Στα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές. Επίσης και από εμάς, Τερμιώτος. Γεια χαρά, γεια. Να είστε καλά, γεια σας.